Ο καύσωνας Κέρβερος σαρώνει τη Νότια Ευρώπη. Το σφοδρό κύμα αναμένεται να φέρει ακραίες συνθήκες τις επόμενες μέρες. Στην Ιταλία, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου στις Σιρακούσες. Tantissimo, c'è anche la pressione bassa e quindi e poi credo sia anche pericoloso sto caldo, molto pericoloso. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε 10 πόλεις, μεταξύ αυτών η Φλωρεντία και η Ρώμη. Purtroppo blocca le persone in albergo, all'aria condizionata, in ambienti un po' chiusi. Quindi abbiamo anche un afflusso di poco turismo, diciamo. Οι αρχές εντείνουν φόβους ότι ο φετινός καύσωνας μπορεί να προκαλέσει χιλιάδες θανάτους. Στη Φοντάνα τη Τρέβη, ο κόσμος τρέχει στα συντριβάνια άρων-άρων για να δροσιστεί. Άλλοι κρατούν ένα μπουκάλι νερό και προσπαθούν να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες, αναζητώντας διαφυγή στις καφετέριες τρώγοντας παγωτό. Come si combatte, dentro l'acqua. Come si combatte, coi gelati. Tanti gelati, tanta acqua. Poco lavoro. Ακριβώς ίδια εικόνα και στην Ισπανία. Ο υδράργυρος καρφαλώνει στους 45 βαθμούς Κελσίου. Ισπανοί κάτοικοι και τουρίστες καταφύγουν στα συντριβάνια για να δροσιστούν. Στην Ινδία, ισχυρή νεροποντή αφήνει μεγάλες εκτάσεις στην πρωτεύουσα κάτω από το νερό, με ακόμα και πολλά κυβερνητικά κτίρια να γίνονται προσπέλαστα. Πάνω από 100 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στην Ήπεθρο, χωριά έχουν παρασυρθεί από κατολιστήσεις και χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.